Ο κύριε Θεοχάρου, καλώς ορίσατε και στην Κύπρο και στο στούντιο του Άκρη. Καλώς σας βρίσκω, καλώς σας βρίσκω, χαρά μου είναι. Ο πρόεδρος μίλησε για κοινές προκλήσεις, μεταξύ αυτών είναι και η πανδημία και βεβαίως το μεγάλο στοίχημα για Κύπρο και Ελλάδα είναι ο τουρισμός. Έτσι. Είναι κοινή αυτή, είναι κοινό αυτό το στοίχημα, είναι κοινή η πρόκληση. Πράγματι είναι κοινή η πρόκληση, είχα την ευκαιρία να τα πούμε και με τον ομολογό μου, τον Σάββο Περδίο, έναν πολύ καλό άνθρωπο, έναν άνθρωπο που ξέρει από τον τουρισμό. Είναι κοινή πρόκληση γιατί είμαστε και δυο στην σχατιά της Ευρώπης. Είμαστε προορισμοί οι οποίοι πρακτικά μόνο μέσω του αεροπλάνου σε εμάς μπορεί κάποιος να φτάσει. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αν θέλετε και ο τομέας των μεταφορών χτυπήθηκε διπλά και ο τομέας του τουρισμού, αλλά και οι αεροπορικές, τα αεροδρόμια, όλα αυτά είχαν χτυπηθεί και έχουν χτυπηθεί πολύ ισχυρά. Γι' αυτό κάνουμε δράσεις, κινήσεις, οι οποίες θα αμβλύνουν λίγο τις επιπτώσεις για να κερδίσουμε το μερίδιο που μας αναλογεί. Μάλιστα. Έχετε ταξιδεύετε στο Ισραήλ αμέσως μετά. Σήμερα είναι και τα δύο ταξίδια, ναι. Αλλά έχετε προχωρήσει σε πολύ σημαντικές συμφωνίες που και διαδικαστικά θα ήταν μια πρακτική που θα μπορούσαμε να αντιγράψουμε. Βεβαίως, οι συμφωνίες που κάνουμε, οι διμερείς και στην περίπτωση με την Κύπρο έχουμε πολλές και τριμέρειες συμφωνίες, ναι. Για την ανάπτυξη του τουρισμού, μεταξύ άλλων, προφανώς υπάρχουν και άλλοι τομείς, αλλά στην τουριστική ανάπτυξη επιτρέπουν και δίνουν τη δυνατότητα να συνεργαστούμε σε πολλαπλούς τομείς, από κοινές προωθητικές ενέργειες, από ανταλλαγή τεχνογνωσίας, δεδομένων, στοιχείων για τις επενδύσεις. Όλα αυτά είναι πράγματα που η περιοχή μας μπορεί, αν συνεργαστεί, περισσότερο να πετύχει πολύ περισσότερα πράγματα σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα. Πείτε μας τι θα ισχύει για το πιστοποιητικό εμβολιασμό, ποιες σκέψεις κάνετε, ποια σχέδια επιχάρτου, καθότι η Ελλάδα είναι κορυφαίος προορισμός και για μας τους Κύπριους, ειδικά το καλοκαίρι. Πράγματι το πιστοποιητικό εμβολιασμό είναι μια πρωτοβουλία που πήρε σε υψηλότερο επίπεδο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας μας, για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε επιτέλους και να διασώσουμε κάποιο κομμάτι από το φετινό καλοκαίρι. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί κατά τεκμήριο δεν νοσηλεύονται και συνεπώς έχουν μειωμένη πίεση στα συστήματα υγείας και φυσικά με αυτόν τον τρόπο έχουμε τη δυνατότητα να διευκολύνουμε για αυτούς μειώνοντας μερικές από τις διατυπώσεις και τα πράγματα που πρέπει να κάνουν για να ταξιδέψουν. Όπως για παράδειγμα το τεστ. Το τεστ ή τις καραντίνες, ακριβώς. Ναι. Αυτό που θέλουμε να πούμε όμως είναι ότι δεν αποτελεί διαβατήριο, δεν αποτελεί δηλαδή κάτι χωρίς το οποίο δεν μπορείς να ταξιδέψεις, γιατί πιστεύουμε στην ελεύθερη μετακίνηση ότι πρέπει όλοι, ανεξαρτήτως του αν έχουν εμβολιαστεί ή όχι, να μπορούν να ταξιδέψουν. Έστω με κάποιους περισσότερους περιορισμούς ή περισσότερες υποχρεώσεις. Συνεπώς, αυτό θεωρούμε. Εάν καταφέραμε να σώσουμε ένα κομμάτι πέρσι χωρίς εμβόλια, χωρίς γρήγορα τεστ, τώρα που έχουμε στα χέρια μας και τα εμβόλια και τα γρήγορα τεστ, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Όλα αυτά είναι υπό την αίρεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν τα δεχθεί ως διαδικασίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συντονίσει καλύτερα τα πράγματα, μπορεί να δημιουργήσει, αν θέλετε, τη μεγάλη κρίσιμη μάζα, γιατί είμαστε 27 χώρες και εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια πληθυσμού. Συνεπώς μπορεί να βοηθήσει. Όμως, ακόμα και χωρίς αυτό του είδους το συντονισμό, η κάθε χώρα θα, στο στίβο αυτού του ανταγωνισμού του τουριστικού, θα κάνει το καλύτερο δυνατό. Εμείς θα προχωρήσουμε όπως προχωράμε σε συνεννόηση και με τρίτες χώρες, ανεξαρτήτως του τι. Είναι σε εξέλιξη διεθνής τουριστική διπλωματία, είναι σε εξέλιξη συμφωνίες, επαφές. Θα επιχειρήσετε, και ισχύει και για την Κύπρο ή για όλες τις χώρες της Ευρώπης, κοινά πρωτόκολλα, κοινές διαδικασίες, έτσι. Ένας τουρίστας να μην μπερδεύεται για το τι κάνω στη μία χώρα και κάτι διαφορετικό στην άλλη και να μπλέκεται σε όλη αυτή την γραφειοκρατία που να τον αποτρέπει κιόλας να ταξιδέψει. Αυτό είναι σημαντικό. Έχω κάνει πολλή δουλειά προσωπικά και συγχωρέστε μου λίγο τον προσωπικό τόνο, γιατί είναι κάτι το οποίο από την αρχή έχουμε και έχω διαγνώσει ως ένα μεγάλο πρόβλημα και στο επίπεδο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς οι χώρες είναι ένα βήμα πιο πίσω. Προφανώς ο φόβος υπερισχύει. Η υγεία μας, όλοι μας τη νιώθουμε ως το πολυτιμότερο αγαθό και δεν μπορώ να το κατακρίνω. Οπότε το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ακόμα χρειαζόμαστε δουλειά. Πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα βήματα. Εμείς και εγώ από την πλευρά μου θα πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορεί όμως η κάθε χώρα να περιμένει τις υπόλοιπες. Πρέπει να διεκδικήσει ότι μπορεί.
έχουμε και η Κύπρος και η Ελλάδα χειριστεί υγειονομικά αυτή την κρίση καλύτερα από άλλες χώρες, νομίζω με αυτό το διαβατήριο φέτος πρέπει να κάνουμε την έξτρα προσπάθεια. Βλέπετε, η τουριστική περίοδος να αρχίζει στην ώρα της ή θα δούμε μια επέκταση της τουριστικής περίοδου, θα δούμε διαφορετικά κίνητρα και για το χειμώνα, προς χειμώνα πλευρά. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε. Το κρίσιμο τώρα είναι πώς ανοίξουμε και όχι τόσο το πότε, κυρίως το πώς. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να ανοίξουμε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Μπορεί να χαθεί ένα κομμάτι μέχρι να ανοίξουμε τις σεζόν. Υπάρχουν τα ψήγματα, αν θέλετε, υπάρχουν αυτοί οι δείκτες ότι υπάρχει και θα υπάρχει ζήτηση, ιδιαίτερα από τις μακρινές αγορές, για μετά το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Όμως, ακόμα θα πρέπει να δούμε πώς θα σχηματιστεί. Είναι όλος αυτός ο φόβος με τις μεταλλάξεις και όλα αυτά που το τοπίο δεν το επιτρέπει να σταθεί. Είναι τα πάντα υπό την, υπό την αίρεση του COVID και απευχόμαστε, με τους εμβολιασμούς, απευχόμαστε να δούμε χειρότερες μέρες. Και κυρίως η μετάλλαξη, έχετε καταφέρει να την αναχαιτήσετε στην Ελλάδα. Εγώ είμαι φύση αισιόδοξο. Θεωρώ ότι τα εμβόλια θα είναι καθοριστικό, θα αλλάξουν το παιχνίδι. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ζωή είναι ανοιχτή. Σίγουρα. Ούτε ξέραμε ότι θα έρθει ο COVID. Ήρθε, θα συνεχίσουμε να το αντιμετωπίζουμε. Θεωρώ όμως, είμαι αισιόδοξο ότι όλη αυτή η προσπάθεια της ανθρωπότητας συνολικότερα σε τεχνικό, υγειονομικό επίπεδο θα φέρει αποτελέσματα. Πώς φαντάζεστε, αν και είστε άνθρωπος που δεν κάνετε προβλέψεις, έχω διαβάσει συνεντεύξεις σας, πώς βλέπετε την επόμενη μέρα, θα είναι λαβωμένος ο τουρισμός, η τουριστική βιομηχανία, χρειάζεται απίστευτη στήριξη για να επανεκκινήσει. Σωστό είναι αυτό. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή είναι πλάι στους ανθρώπους του τουρισμού και σε όλους τους κλάδους που πλήττονται. Απλώς ο τουρισμός έχει πληγεί περισσότερο από τους υπόλοιπους κλάδους. Θα συνεχίσει να είναι, χρειάζεται αυτή η στήριξη για να πάρει μπροστά. Πιστεύω όμως ότι πολύ γρήγορα θα σταθεί στα πόδια του, χωρίς να χρειάζεται δεκανίκια, χωρίς να χρειάζεται στήριξη. Αυτή είναι και η ευχή μου, γιατί ο τουρισμός στις χώρες μας και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, ευρύτερα εγώ θα έλεγα και στη Μεσόγειο, είναι ένα πολύ μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα. Ο κόσμος θέλει να έρθει, είμαστε μοναδικοί, το κλίμα μας, οι άνθρωποι μας, ο πολιτισμός μας. Είτε είναι αρχαίος πολιτισμός, είτε είναι ο σύγχρονος πολιτισμός, η γαστρονομία μας, οι δυνατότητες που μπορούμε να προσφέρουμε, οι εμπειρίες είναι αξέχαστες. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη που γεννιέται και δεν έχει ακούσει για την περιοχή μας και δεν θέλει έστω μια φορά στη ζωή του να περάσει από εδώ. Για τους Κύπριους τουλάχιστον δεν θα προλάβουμε να εμβολιαστούμε όλοι πριν το Σεπτέμβριο, λένε οι σχεδιασμοί. Αυτοί που δεν θα εμβολιαστούν είναι αυτοί που ταξιδεύουν περισσότερο. Θα υπάρχει κάποια εύνοια, δεν θα πω εύνοια, θα υπάρχουν διαδικασίες που θα είναι γρήγορες για να μην χάνετε χρόνος διακοπών που θα είναι και πολύτιμος μετά από τέτοια ταλαιπωρία. Θέλω να πιστεύω ότι όπως καταφέραμε και ανοίξαμε και ήρθαν οι αδερφοί μας από την Κύπρο πέρσι αρκετές χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδες στη χώρα μας, ακόμα περισσότερο και ακόμα ευκολότερα θα μπορεί να γίνει αυτό φέτος. Φυσικά όλα είναι υπό την αίρεση της υγειονομικής κατάστασης, αυτό. Όμως ξαναείπα ότι έχουμε εργαλεία περισσότερα στα χέρια μας, θα τα χρησιμοποιήσουμε. Ναι, ευχηθούμε καλές επιτυχίες και στις επαφές σας στο Ισραήλ, θα περιμένουμε τα αποτελέσματα, γιατί το Ισραήλ έχει πάρει τις πολύ αυστηρά μέτρα, έχει πετύχει ένα πολύ μεγάλο στοίχημα και σίγουρα τα βλήματα είναι εκεί. Έτσι είναι. Το Ισραήλ έχει καταφέρει μέσω αυτού του γρήγορου εμβολιασμού να ξαναφέρει τον αισιοδοξία και κάθε χώρα που προχωράει ο εμβολιασμός βλέπουμε και μετράμε ότι αρχίζουν και κλείνουν περισσότερες διακοπές τους, είναι πιο αισιόδοξοι. Αυτό είναι ένα στίχημα που πρέπει να το κερδίσουμε. Σε αυτές τις χώρες πρέπει να εστιάσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι σύντομη συνέντευξη, θα μπορούσαμε να είχαμε περισσότερο χρόνο. Δεν έχετε ούτε εσείς. Πάμε πίσω στο Προεδρικό να μεταδώσουμε δηλώσεις του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη για να αποδεσμεύσουμε τον Υπουργό.